παίζει Κώστας Κακάβας. Ανοίγει βουλιουκλάκι, φτού και τα φυλάς. Φτού και τα φυλάς. Κοίταξε με στην οθόνη, όμορφη, ξανθιά και μόνη. Το ματάκι να σου κλείνω και φυλάκια να σου δίνω. Το ματάκι να σου κλείνω και φυλάκια να σου δίνω. Δε γουστάρω την αλήθεια, προτιμώ τα παραμύθια. Είμαι στάρ του σινεμά. Φτού σου κούκλα και αντεγιά. Είμαι στάρ του σινεμά. Φτού σου κούκλα και αντεγιά. Κοίταξε με στην οθόνη, όμορφη, ξανθιά και μόνη. Παραμύθια να σου λέω, πιάσε με μετά να κλαίω. Δε γουστάρω την αλήθεια, προτιμώ τα παραμύθια. Είμαι στάρ του σινεμά. Φτού σου κούκλα κι αντεγιά. Είμαι στάρ του σινεμά. Φτού σου κούκλα κι αντεγιά. Πόνο σου φωνάζω, σαν ναυαγός, το κύμα αγκαλιάζω. Αλλά μην κάνετε έτσι, στη μία θα γυρίσει. Πού, κάντε μια, δυο ώρες έχουμε μόνο. Ναι, κυρία Γάπη Πεκάλη, μαντάμ Φωφό εδώ. Έλαβα το φλιτζάν σας. Τετάρτη τον ήπιατε τον καφέ, όπως είπαμε. Μπράβο, μπράβο. Πολύ... Μην ανησύχετε, μην ανησύχετε καθόλου. Σας στέλνω γραπτός λεπτομέρειες. Τα βλέπω τα στέφανα. Ε, βέβαια, από γάμο. Από κηδεία είναι όλα την έντυπη τώρα. Ένα φίδι όμως βλέπω μέσα στο σπίτι σας. Κορίτσια, θέλω να συζητήσουμε. Για ποιο θέμα? Για τον κύριο Κυριάκο μας. Ορίστε, ο Warren Beatty είναι τη σιωπή του, ναι, πράγματι, το στήθος της Μαντόνα είναι ψεύτικο. Άρα, Ελιζάκη, έχεις ελπίδες. Την άλλη Παρασκευή ο Κυριάκος έχει τα γενέθλιά του. Να τον χαίρεσαι. Όχι, όχι, κυρία αγάπη μου. Δεν τη βλέπω τη συνυφάδα σας να πεθαίνει. Έλεγα λοιπόν να το οργανώσουμε ένα παρτάκι χωρίς να το ξέρει. Κι εγώ έλεγα απόψε να βγω ραντεβού με τον Χάρισον Φόρντ. Πού τον κονόμησε στον αλλοδαπό? Κυρία αγάπη μου, όλα όμως τα άλλα πάνε πολύ καλά, πολύ καλά. Θα σας στείλω λεπτομέρειες, ναι. Να σας χρεώσω εθνοκάρτα. Α, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κυρία αγάπη μου. Καλή σας μέρα. Δηλαδή να μην το συζητήσουμε καθόλου? Όχι. Μα γιατί? Άκου, γλύκα. Εγώ να κάνω πάρτι στον Κυριάκο αποκλείεται όσο ζω. Στη λύπη του να τρέξω. Στη χαρά του ποτέ. Η λύπη του χαρά μου. Ακούσε εκείνη να μου πει εμένα το παρλιακό να κάνω πάρτι στον Κυριάκο. Έλα μωρέ, και τι έγινε δηλαδή, όχου. Τι έγινε, ήρθε να λέει στη Βουγιουκλάκη να κάνει πάρτι για τη Μιμή Ντενίση. Καλά που μου το θύμισε. Την άλλη εβδομάδα έχει γενέθλια η Μιμή. Πρέπει να τη στείλω λουλούδια. Εγώ να κάνω πάρτι σε αυτόν. Έτσι βρε Γεωργάκη μου να χαρείς το ταλέντο σου. Τι να χαρείς δηλαδή, τέλος πάντων τώρα. Ξέρεις κανένα πιο εγωκεντρικό, πιο εκνευριστικό, πιο εγωιστικό πλάσμα από τον Κυριάκο? Εντάξει, ξέρεις. Περιγρομιάστε. Όση ώρα θα περιγρομιάζετε, έχω να σας κάνω τρεις δηλώσεις. Πρώτον, δεν πρόκειται να ξαναμαγειρέψω. Στο λαιμό να σας κάτσει. Δεύτερον, δεν θα ξανακουβαλήσω σαν το χαμάλι το μαγειρεμένο φαΐ από τη Θεία Νόνη. Και τρίτον, θα απουσιάζω καθημερινά 5 με 8 το βράδυ. Να μου γράψεις το top model. 5 με 8, προλαβαίνεις μέσα σε 3 ώρες. Γυμναστική αρχίζω, αγάπη μου. Ένα συστηματικό πρόγραμμα 30 ημερών. Περιλαμβάνει ενόργανη, μασάζ, σάουνα και φυσική διατροφή. Κόβω τσιγάρο, αλκοόλ και γενικά όλες τις καταφύσεις.
Όλες, όλες. Εκτός από αυτή που εννοείς. Πάντως, Ελίζα, νομίζω το τσιγάρο πρέπει να το κόψεις και εσύ, ε. Τι να κάνω, αυτό έχω δοκιμάσει όλα. Να κάνεις αυτό που έκανα εγώ μέχρι χτες. Μόνο ένα τσιγάρο μετά τον έρωτα. Λες. Άλλωστε είναι οικονομικό, αγάπη μου, και ανέξοδο. Εσύ με ένα πακέτο θα τη βγάλεις μια ζωή. Ελίζα, πάντως νομίζω ότι για το πάρτι πρέπει να το ξανασκεφτείς, ε. Είναι μια ευκαιρία να κάνεις πράξη όλες σου τις κινηματογραφικές φαντασιώσεις. Τι να κάνω δηλαδή. Να κάνεις χορευτικά, τραγούδια, μουσική, ξέρεις. Να ξεπατικώσεις σκηνές από εκείνα τα musical που σου αρέσουν. Τώρα που το λες, πάντα το έχω καημό έτσι. Να εμφανιστώ σαν τη Μονρόε και να με κατεβάζουν πέντε αγόρια από την οροφή. Καλά, και αν σου κάτσει η Μονρόε, βγει κάτι σε Μάρθα Καραγιάννη. Πάντως, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι πρέπει να το ξανασκεφτείς και να το κάνεις. Θα σκίσεις και εγώ από δίπλα σε ό,τι χρειαστείς, εντάξει. Λες. Καταλάβατε τι εννοώ. Όχι για αυτόν, για το κέφι μας θα το κάνουμε το πάρτι. Θα φάμε, θα πιούμε και την Άρτα θα φοβερίσουμε. Στην Άρτα θα τα κάνουμε τα γενέθλια. Θα χορέψουμε, θα γλεντήσουμε και θα σβήσουμε τα τσιγάρα μας στη μοκέτα. Καλό! Όλοι! Και εγώ θα κάνω τα περαστικά μου από το τηλέφωνο του. Μπράβο, κούκλα μου! Και εγώ, άμα έρθω στο τσακίρ και έφυγε, θα του σπάσω και 5-6 πιάτα. Μια δωδεκάδα δικά μας είναι. Και εγώ θα γεμίσω δαχτυλιές στο ψυγείο. Μην φτάσουμε και σε ακρότητες. Ναι, αλλά όλα αυτά θέλουν πρόβα. Πού θα μαζογνόμαστε? Θα μαζογνόμαστε σπίτι μου. 5 με 8 κάθε απόγευμα. Μόνο να λείπει η Μαργαρίτα. Γιατί έτσι και μας πάρει η είδηση, καήκαμε. Λοιπόν, παρα 5 φεύγει η Μαργαρίτα, παρα 4 είμαστε μέσα. Αρχίζουμε αύριο. Αύριο, στάσουν εδώ. Λοιπόν, 5 με 8 να περάσω από του Χόντου, να βγάλω εισιτήρια για Μέγαρο Μουσικής και να μην ξεχάσω το είχα καλή θέας. Μα καρδούλα μου, το είχα είναι κλειστό το απόγευμα. Χαζή, συνθηματικό είναι. Ξεχνάς ότι είμαι παντρεμένη. Όταν λέω είχα καλή θέας, εννοώ τον Ιάκωβο. Πώς βλέπουμε το είχα τη βιοτεχνία ακριβώς απέναντι. Και όταν λες Μέγαρο Μουσικής, τι εννοείς? Άστα αυτό. Θα πάρει ώρα να σου το εξηγήσω. Και πού θα γίνει το γλέντι? Πού αλλού, στο σπίτι του Κυριάκου. Μόνο που αυτός δεν θα ξέρει τίποτα, θα σου πράβει πάρτι. Όσο λείπει στο γραφείο, θα μπούμε μέσα, θα τα ετοιμάσουμε και μόλις έρθει. Θα καλέσει την αστυνομία. Εντάξει, βρε κορίτσια, ένα καλαμπούρι έκανα. Και δεν μου λες πώς θα μπούμε στο ξένο σπίτι. Με το ίδιο του το κλειδί. Ας το πάνω με αυτό. Το έχω δει στο σινεμά. Τι συμβαίνει. Πήγε 12 η ώρα, σταματήσαμε να πάρουμε το κολετσό μας και σκεφτήκαμε ξαφνικά οι γουμάρες ότι καθεντικούλη μας άνθρωπος είναι, ψυχή έχει και στομάχι επίσης. Εσείς, κάτι θέλετε από μένα? Ναι, το κλειδί. Εμείς, τι δεν θέλουμε εμείς από εσάς? Κορίτσια, θέλουμε εμείς τίποτα από τον κύριο Μιχαηλίδη? Τζουμ. Όχι, όχι, τι δεν θέλουμε. Πιτσούλα για τον κύριο Κυριάκο μας. Πιτσούλα. Σιγά, μανούλα μου, λέγδιασες το συμβόλαιο. Δεν θέλει πιτσούλα, καλά. Μπυρίτσα. Φοφόκα, πιάσε μια μπυρίτσα για τον κύριο Μιχαηλίδη. Φοφό, δεν θέλω μπυρίτσα. Σας παρακαλώ, μια μπυρίτσα θα την πιάσω. Δεν θέλω, σου λέω, νιώθω να φούσκομαι. Σας παρακαλώ, ένα κουτάκι θα το πιάσω. Βρέκα ώρα μέσα, μαρκετά. Δεν θέλω, βρε παιδάκι μου. Κάνε μια γουλίτσα μόνο για μένα. Τι άγαρμες που είσαστε. Μια γουλίτσα, κύριε Μιχαηλίδη μου, μια γουλίτσα. Ανούλα, στο καθαριστήριο το σακάκι. Εγώ παρακολουθώ. Παλιό μουλάρες! Το κλειδί! Στο κλειδαράκι, γρήγορα! Να βγάλω και το αυτοκίνητο! Καλά, φεύγω! Κορίτσια, όπως είπαμε, το απόγευμα στις 5 στο σπίτι μου, μόλις φύγει η Μαργαρίτα. Όπως τα έχετε διαβάσει ήδη στο προσπέκτο, λειτουργούν διάφορα τμήματα. Εμένα με ενδιαφέρει το μεικτό. Α, μεικτό δεν έχουμε. Υπάρχουν το αντρικό τμήμα από εδώ και το γυναικείο από εδώ. Εδώ όμως λέτε ότι υπάρχουν μεικτά τμήματα. Για διαφημιστικούς λόγους. Τέλος πάντων. Προς τα που είπατε ότι είναι το αντρικό τμήμα? Από εκεί. Εντάξει. Λοιπόν, πηγαίνετε να αλλάξετε και σε 1/4 αρχίζουμε. Με εσάς θα κάνουμε γυμναστική. Γιατί, θέλετε κανέναν άλλον? Ναι. Τον κύριο που δείχνετε στη φωτογραφία. Μα ο κύριος είναι φωτομοντέλο, δεν είναι γυμναστής. Τότε γιατί τον δείχνετε? Για διαφημιστικούς λόγους. Το νεαρό εσείς τον γυμνάζετε? Ο Νίκος από μόνος του είναι γυμναστής. Αυτόν θέλω να με γυμνάσει. Δεν γίνεται. Γυμνάζει μόνο άντρες. Ιδιαίτερα παραδίδει? Όχι, κυρία μου. Και επιτέλους σβήστε αυτό το τσιγάρο. Τσιγάρο και γυμναστική δεν πάνε μαζί. Απορώ γιατί ήρθατε στο γυμναστήριο. Για διαφημιστικούς λόγους. Α,
σας αρχίζει η διανομή. Θέλεις να παίξουμε μαζί? Το πρώτο ντουέτο αποτελείται από τον Γιώργο Σταματίου. Ευχαριστώ. Βρήκε κοινό και υποκλίνεται και την Αταλία Βελά, γνωστή από τη θητεία της στο κλασικό ρεπερτόριο. Ναι, φυσικά. Είχα παίξει πέρσι στο διάλογο με τη Μύρκα Παπακοσταντίνη. Εκεί, αρκεί θα ερμηνεύσουν το γνωστό ντουέτο Fred Astaire, Ginger Rogers. Όπου αυτή δρασκυλίζει αέρινα 39 σκελοπάτια. Φτάνει κάτω με 18 πυρουέτ, προσέξτε, ακριβώς 18, δεν έχει σημασία, εγώ μπορώ, αλλά δεν το κάνω τώρα, ακριβώς 18, και αυτός με ένα καταπληκτικό σάσε κουπεζετέ, προσέξτε με, σάσε κουπεζετέ την προφορά, φτάνει και την αρπάει από τη μέση, κάνουν μια στροφή και με ένα υπέροχο σπαγκάτ πέφτουν αέρινα από το δεύτερο όροφο. Και θα υπάρχει δίχτυ από κάτω. Μου τι λέει αυτή, με σένα εθνικό έχουμε βγάλει. Η συνάδελφος και φίλη Λουκία, που όταν πάψει να φλερτάρει, θα προσέξει λίγο τη σκηνοθέτη, μιλάω, θα ερμηνεύσει την Έστερ Ουίλιαμς από την ταινία «Η Γοργόνα». Χρειαζόμαστε 18 κομπάρσες, θα τις βρούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γίνεται να είναι δύο αγόρια που έχω υπόψη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρόσεξε με, Λουκία. Αναδύεσαι από την πισίνα και χορεύεις στην επιφάνεια του νερού επί 1,5 λεπτό, καθώς τα αγόρια σε επιτσιλίζουν. Μα πώς θα σταθώ στην επιφάνεια του νερού? Η Έστερ Ουίλιαμς πώς στάθηκε? Μην πας τόσο μακριά. Ο Ιησούς Χριστός πώς τα κατάφερε? Δεν θέλω γέλια. Εσύ, Ανούλα, θα ερμηνεύσεις ένα ρόλο από το καμπαρέ. Καμπαρετζού εγώ? Προτιμώ κάτι πιο οικογενειακό, βρε Ελίζα μου. Δεν γίνεται να παίξω κάτι με τα παιδιά μου? Τα παιδιά σου? Ναι. Να τα δω. Να τα δω καλά. Ζουμπουρλούτσικα είναι. Καλά είναι, τέλος πάντων. Θα περάσουν από ακρός και θα δούμε. Θα ερμηνεύσουν το musical «Μωρά στο Broadway». Πολύ ωραία. Μου ήρθε τώρα η έμπνευση μπροστά τα παιδιά. Και εσύ πίσω, ντυμένη γαϊδάρα, λιγμένη με μια καροκουβέρτα. Εμπρός, εμπρός. Πείτε λοιπόν το ποιηματάκι σας, μην με ντροπιάσετε. Για πάμε. Ναι, ναι. Έχω μια αδερφή, κουκλίτσα αληθινή, τη λένε Βόρειο Ήπειρο, την αγαπώ πολύ. Μπράβο! Δεν είναι πολύ σχετικό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Με τα παιδιά, ποιο θες να πεις, για να τα ακούσουμε. Να τα ακούσουμε λοιπόν. Θα βάλουμε μικρόφωνο στην Ανθούλα Βιργινία, δεν έχει σημασία, είναι πάρα πολύ καλή, ευχαριστούμε. Πολύ επίοικοι είστε με τα παιδιά, πολύ χειροκρότημα. Βλέπω, δεν έχει καμία σημασία, με μένα να δούμε πώς θα είστε. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μια υπέροχη αρτίστα που την έχασε μεν το θεατρικό σανίδι, την κέρδισε το παρκέ διαρκείας. Για μένα λέει, για μένα! Ήρεμα, Φωθό μου, ήρεμα. Θα ερμηνεύσει την Κάρμεν Μιράντα από το «Ένα βράδυ ιστορίο». Ξέρει για εκείνο το βράδυ ιστορίο? Όχι, ρέμισε, δεν λέει για το οριοαντήριο. Άλλο εννοεί. Θα χρειαστούμε 20 μελές μπαλέτο. Δεν υπάρχει πρόβλημα, θα το βρούμε. Ένα σκηνικό που να ανεβοκατεβαίνει. Δεν υπάρχει πρόβλημα, θα το βρούμε. Και μία εκπαιδευμένη τίγρη. Δεν υπάρχει πρόβλημα, θα τη βρούμε. Καλά, αυτή η ξαλτάρη εντελώς δεν υπάρχει περίπτωση. Και το πρόγραμμα, φυσικά, κλείνω εγώ. Δεν ακούω χειροκρότημα, μονάχα γκρίνιες ακούω. Από την Ανθούλα Βιργινία δεν έχει καμία. Δεν θέλω γέλια. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμα. Εγώ φρόντασα ένα ροζ πουλόβερ μέχρι εδώ. Ίσως λίγο πιο κάτω και δεν θέλω σχόλια. Και κατεβαίνω αέρινα το σωλήνα και πέφτω στην αγκαλιά 5 νεύρων. Σκρόφα. Τα καλύτερα τα κράτησε για την πάρτι. Λοιπόν, υπάρχει καμία απορία? Ναι, όχι, όλοι μαζί, παιδιά. Δεν είμαι Ναπολέον. Έλα, Μερούλα. Ανούλα, λέγε. Ξεχάστηκα, λέγε. Εγώ γιατί να κάνω τη γαϊδάρα? Για μια στιγμή. Η τίγρη θα είναι αληθινή ή θα ντύσουμε πάλι την Ανούλα? Γιατί αν είναι αληθινή, εγώ δεν παίζω. Α, ένα λεπτό. Νομίζω ότι η διανομή είναι μαθητική. Διότι πρώτον θέλω να κάνω φινάλε και δεύτερο συγκεκριμένο παρτενέρ. Νομίζω ότι δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Εγώ ένα δεν καταλαβαίνω. Γιατί εγώ με του λευκού και εσύ με του μαύρου. Για μισό λεπτό, ρε παιδιά, για μισό λεπτό. Εδώ ακούμε για μπαλέτα, πισίνε και κατ' σκηνικά. Πού θα τα βρούμε όλα αυτά, ρε Λίζα? Και άντε και καλά, εγώ σου λέω τα βρήκαμε. Πού θα τα βάλουμε, κορίτσι μου? Στο σαλόνι του Κυριάκου. Εμένα αυτό είναι το καλλιτεχνικό μου όραμα. Αλλά βλέπω ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ, να πηγαίνω. Κάτσε, κρότσι, να πηγαίνεις, κάτσε, μισό λεπτό, να πηγαίνεις, μισό λεπτό. Είναι δηλαδή ανάγκη να ανεβάσουμε τον Ben Hur. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι έτσι πιο απλό. Κάτι σε Δαλιανίδη ένα πράγμα. Δεν πέφτω εγώ τόσο χαμηλά. Δαλιανίδη, είπες? Ναι, μωρέ, κάτι από ελληνικό σινεμά, που το ξέρουμε όλοι μας. Λες. Και ένα και δύο και τρία λεκάνη. Και ένα και δύο και τρία πατούσα. Και ένα και δύο και τρία λεκάνη. Και ένα και δύο και τρία πατούσα. Μήπως υπάρχει καμιά φωτιά? Α, ακούστε να σας πω, κυρία μου. Ως εδώ και μην παρέκει. Το έχετε ξεφτυλίσει πια. Ήθελα να ξέρω γιατί συνεχίζετε και έρχεστε τη στιγμή που δεν έχετε κάνει ούτε μία άσκηση τόσες μέρες. Γιατί θέλω να αγωνιστώ για τα νόμιμα δικαιώματά μου. Και ποια είναι αυτά?
για τα μεικτά τμήματα. Α, ώστε έτσι λοιπόν, γι' αυτό ήρθατε, ε! Βεβαίως και δεν τρέπομαι καθόλου. Και όχι μόνο εγώ δηλαδή, όλες γι' αυτό έχουν έρθει. Και η Κατερίνα και η Ζωή, τα Αντιγονάκη και όσο και αν φαίνεται περίεργο και η Ζηνοβία. Εγώ ήρθα για σύσφυξη γλουτών, εντάξει! Έξω από το γυμναστήριό μου! Τατιάνα, έλα λίγο στο τηλέφωνο. Σας παρακαλώ, μην με διώξετε. Θα σοβαρευτώ λόγω τιμής. Από αύριο θα αρχίσω να γυμνάζομαι εντατικά. Ξεκινάω με σάουνα. Πέντε παραπέντε είναι. Προλαβαίνω. Κάτσε να σου πω. Δεν ακούω τίποτα. Έλα, έλα γρήγορα. Μα δεν είσαι κακιά. Κάτσε να σου πω για τον Νίκο. Δεν είναι ώρα τώρα. Τι να λέμε τώρα. Έλα, έλα, έλα. Είναι νέος. Μάλιστα. Ωραίο. Μπράβο. Γυμναστής. Μπράβο. Και τρελά ερωτευμένος μαζί. Κούκλα μου, μπράβο, καλά Στέφανα. Μη σβρώχνεις, κοριτσάκι. Έλα, τόσο να μην πας κάτις. Μαργαριτούλα. Πήγαινε, άντε. Λοιπόν, να σου πω. Στις 8 να σε περιμένουμε, όχι νωρίτερα. Ελίζα. Κοίταξε, όχι ότι με νοιάζει, αλλά οφείλω να ρωτήσω ως μάν, πού είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι ο Γιώργος. Στον οδοντίατρο. Του φύγε ένα σφράγισμα και έτρεξαν το φτιάξει αρωνά. Το χρυσό μου, δεν πονάει. Πονάει, πονάει, θα το περάσει. Τσου, τσου, Μαργαριτούλα. Σουσάμι! Έλα, έλα, το δικό μας το έχουμε έτοιμο. Πάω κάτω να φέρω μαγνητόφωνο. Θαύμα, θαύμα. Θέλεις, δεν θέλεις, εγώ θα κάνω την αυγουλικλάκι. Γιατί πουλάκι μου τα μένος έχουνε. Γιατί όταν ήμουν μικρή, η μαμά μου έλεγε ότι μοιάζει την αλήκη. Τόσο πολύ σε αγαπούσε η μαμά σου. Ζούλες. Το καμερίνο μου που είναι. Εγώ μια φορά για το νούμερό μου χρειάζομαι πιάτα. Βρέχα. Ωραία, μια φορά στο είπα. Θεία. Φιάφη. Εμείς θέλουμε τσίσα μας. Γιατί πουλάκι μου το κάνεις αυτό, τι τα έφερα στα νήπια μαζί σου. Άκου να σου πω, Ελίζα, εγώ είμαι μάνα. Δεν θα αφήσω τα παιδιά μου να μεγαλώσουν σαν αγριόχορτα. Θεία Ελίζα, γιατί δεν έχεις άντρα. Δεν είμαι θεία σου. Ήχος κουδουνιού. Άκουσα καλά. Ελίζα. Φωνή Μαργαρίτας. Όχι, η Μαργαρίτα. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Εσύ από κάτω. Τι το τσίτα πας. Έχω δυο παιδιά. Τι να κάνω, το πας τώρα που τα έφερες, θα το πας τα παιδιά. Πού θα τα βάλω. Γιατί Χριστούλη μου, γιατί Χριστούλη μου, γιατί μου συμβαίνει με αυτό. Πάλι βίντεο έβλεπες. Ναι, ένα φίλο. Τα κλειδιά μου, βρε διάολο, δεν θα έχω τα κλειδιά. Από εδώ κάτσε. Ακίνητος. Μη μιλήσεις, μη βγάλεις άκρα. Θα κάνεις τον κούκλο μου τον τζαμ τζαμ. Μη μιλήσεις, θα σε ξεμαλιάσω. Κουβέντα, κουβέντα. Μα μήπως είδες τα κλειδιά μου. Τα κλειδιά σου. Όχι, δεν είδα τα κλειδιά σου. Εγώ βίντεο έβλεπα εδώ με τον Τζον Τζον τον κούκλο μου και παίζαμε. Παίζαμε. Ελίζα, τους βρήκες τους νέους που χρειάζεσαι. Δεν τα αφήνουμε αυτό για κάποια άλλη στιγμή. Ο Τζον Τζον, ο κούκλος μου. Πώς είναι το δόντι σου? Ποιο δόντι μου? Το δόντι σου που πονούσε πριν και σφάδαζες. Α, ένας πόνος. Α, ένας πόνος. Πήγε στον οδοντίατρο και έφυγε ο πόνος. Έφυγε ο πόνος. Λοιπόν, τα κλειδιά μου εγώ δεν τα βρίσκω. Φεύγω για να μην αποτρελαθώ. Να είναι κάποιος εδώ στις 8 να με ανοίξει. Στις 8, όχι νωρίτερα. Σουσάμι! Φοφό βγαίνεις! Όπα! Έλα! Απόψε ήρθα για να πιω λιγάκι παραπάνω. Τέτοια που είναι η ζωή, τέτοια κι εγώ τις κάνω. Και πώς περνάω, χωρί καρδιά, τα σπέρτια δεν χωρούνε. Περίμενε τη μουσικούλα.
οι φορές σου λαχταρώ. Μισό, μισό, μισό σου να κερθούνε. Μισό, και οι χαρές μου λαχταρώ. Μισό, μισό σου να κερθούνε. Ό,τι γίνεται και στην ταινία. Στο κάτω-κάτω της γραφής, στο είπα ότι θέλα πιάτα. Διάλειμμα. Γιώργο, τη σκούπα. Έλα. Όλα αυτά θα του αρέσουν του Κυριάκου. Έσχος είναι, του Κυριάκου θα του αρέσουν. Άντε, πήγαινε, πήγαινε τώρα, πήγαινε. Βγαίνει ο Γιώργος και είμαι πολύ συγκινημένη. Δαλκάς. Παρίς, με βάρεσε, ένα κορίτσι, μ' άρεσε, πώς να το μολογήσω. Λεβέντη μου κι αλήτη μου, δεν πάω απόψε σπίτι μου, μαζί σου θα το κάψω. Λεβέντη μου κι αλήτη μου, δεν πάω απόψε σπίτι μου, μαζί σου θα το κάψω. Γιωργάκη μου! Γιωργάκη μου, είμαι πολύ συγκεκριμένη! Γιωργάκη, πάσκησες! Το νυχάκι, τι λεπτομέρεια, ούτε ο ίδιος δεν τα κάνει. Τι προφοράζει. Ήτανε. Εσύ θες λιγάκι δουλειά ακόμα. Το τραγουδάκι, λίγο το σκότος δεν πειράζει. Α, μαζί μου τα έχεις βάλει από την πρώτη στιγμή. Μα δεν είπα τίποτα κακό, απλώς ότι είσαι τάλαντη. Και ποια είσαι εσύ, κυρά μου, θα με κρίνεις. Εγώ έχω παίξει με Έλσα και Νικορίζου. Τέλος πάντων, αποχωρώ. Χαίρετε. Κι εγώ αποχωρώ. Δεν τα κοιμιάζουμε, κορίτσι μου. Εγώ θέλω στίβες τα πιάτα. Χαίρετε. Λοιπόν, εγώ δεν θα σε χαστούκίσω όπως σου αξίζει, αλλά τη Λουκία ξέχνατη. Ακούσε εκεί τρούμπα. Χαίρετε. Βλέπεις τι κάνεις με τις εταιρείες σου, τους έδιωξες όλους. Γιατί? Γιατί έτσι θέλω. Είσαι τρελή. Έτσι μ' αρέσει. Χαίρετε. Λίζα, είμαι πολύ στεναχωρημένη. Τώρα που μείναμε οι δυο μας, πρέπει να σου πω ότι η συμπεριφορά στο Σιμεών Ανδρώνικο του δημιούργησε ψυχικά τραύματα. Να ξέρεις ότι είσαι υπεύθυνη για το παιδί αυτό. Έξω, έξω, έξω! Χριστέ μου. Πώς θα σβήσω από τα μάτια αυτών των αγνών ψυχών τα κατανόμαστα που ήταν εδώ μέσα! Ανούλα, θα σε σκοτώσω! Φύγε! Φύγε κι εσύ! Φύγε, πρε! Φύγε τόλοι! Φύγε τόλοι! Αφήστε με μόνοι! Νομίζω ότι με νοιάζει. Πτωούμε εγώ. Πτωείτε η μικρή Ελίζα. Πότε. Υπάρχει και το σόου του ενός. Ναι, παρακαλώ τον κύριο Γιώργο Μαρίνη.